Οι δήμαρχοι που εξελέγησαν ουσιαστικά μειονεκτούν έναντι των ανδρών υποψηφίων και εκλεγμένων δημάρχων. Μία περίπτωση εκλογής δημάρχου είναι η δήμαρχος Ζωγράφου, η κυρία Τίνα Καφατσάκη, την οποία φιλοξενούμε αμέσως τώρα και συνδεόμαστε μέσω Skype. Καλώς ήρθατε, καλησπέρα, καλώς σας βρίσκουμε. Κυρία Καφατσάκη. Και συγχαρητήρια. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και συγχαρητήρια, γιατί κάνατε και εσείς την ανατροπή, γιατί έβλεπα τα ποσοστά σας στον πρώτο γύρο, στο Δήμο Ζωγράφου. Απήχατε από τον συνυποψήφιό σας, αλλά καταφέρατε και όχι μόνο καλύψατε την απόσταση, αλλά τον υπερκεράσατε και βγήκατε πρώτη με διαφορά. Τι μεσολάβησε? Ναι, ναι. Μεσολάβησε, νομίζω ότι οι συνδημότες μας σκέφτηκαν καλύτερα την επιλογή τους. Ήρθαν στις κάλπες και διάλεξαν τη Δημοτική Ενότητα, που ήταν μια παράταξη ενωτική από πολλές παρατάξεις της αντιπολίτευσης, οι οποίες συνεργαστήκαν για να δώσουν ένα καλύτερο αύριο στο Δήμο Ζωγράφου. Εσείς έχετε ξαναυπάρξει Δήμαρχο Ζωγράφου, έτσι δεν είναι? Έχω ξαναυπάρξει 2014-2019. 2014-2019. Και τώρα που επανέρχεστε, με ποια ματιά... Ναι. Είναι αυτό που λέει, φέρτε την πίσω. Η αλήθεια είναι έχετε ότι αναθεωρήσει κάποια πράγματα. Πολύ μικρή διαφορά. Ναι, έχετε αναθεωρήσει κάποια πράγματα σε σχέση με την πρώτη σας θητεία για το πώς θα αντιμετωπίσετε κάποια προβλήματα που ίσως δεν προλάβατε να τα διεκπεραιώσετε όσο ήσασταν δημοτική αρχή? Κοιτάξτε, φυσικά τώρα πια και εγώ και οι συνάδελφοι δημοτικοί σύμβουλοι που είχαν εκλεγεί και την προηγούμενη φορά έχουμε την εμπειρία να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τα πράγματα καλύτερα και με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Εκείνη την περίοδο ήταν μια δύσκολη περίοδος για την... ήταν η περίοδος των μνημονίων με πολλούς περιορισμούς, πολύ λίγες δυνατότητες και ειλικρινά είχαμε μεγάλο πρόβλημα και στο θέμα του προσωπικού αλλά και στα θέματα τα οικονομικά. Και θέμα του προσωπικού, δηλαδή το να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερο μόνιμο προσωπικό, ιδιαίτερα στην καθαριότητα που είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για το Δήμο Ζωγράφου, ενδεχομένως να ξέρετε ότι είμαστε πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή, λύθηκε στο τέλος του 19 με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, που αυτό οπωσδήποτε έδωσε μια ανάσα και στις υπηρεσίες να μπορέσουν να κάνουν πιο αποτελεσματικά τη δουλειά τους. Νομίζω όμως ότι αυτή η δεύτερη, ας το πούμε, φάση διοίκησης από την δικιά μου την πλευρά και από τη Δημοτική Ενότητα θα είναι ασφαλώς πιο ουσιαστική και από την εμπειρία που αποκτήσαμε, αλλά και το γεγονός ότι είμαστε ενωμένες παρατάξεις αντιπολίτευσης που όπως και να το κάνουμε μπορούμε να επιτελέσουμε πιο αποτελεσματικά το έργο μας. Μία γυναίκα δήμαρχος ακούγεται από την κεντρική διοίκηση, από την κυβέρνηση, εξίσου με τους άνδρες ομολόγους της. Μία γυναίκα δήμαρχος έχει περισσότερες ασφαλώς δυσκολίες γενικότερα, όχι μόνο από την, αν ακούγεται από την κυβέρνηση κτλ. Έχει γενικότερες δυσκολίες να ακουστεί. Και εσείς, φαντάζομαι, κυρία Κεχαγιά, σαν γυναίκα, το έχετε αντιμετωπίσει. Άπειρες φορές. Σε μια κοινωνία ανισοτήτων. Αλλά πεισμόνο, ξέρετε, και επειδή προφανώς είστε κι εσείς πεισμόν, νομίζω ότι όταν αντιμετωπίζεις έτσι λίγο τέτοιες επιφυλάξεις, γίνεσαι πιο δυνατός. Είναι αλήθεια, αλήθεια είναι αυτό. Πιστεύω ότι χωρίς αγώνα από τη μεριά της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα. Μιλώ και για συλλογικό αγώνα από τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης για να μπορέσουμε να πετύχουμε κάποια πράγματα και να μην έχουμε κάποιες απαξιωτικές, ας το πούμε, συμπεριφορές ή να μπορούμε να διεκδικούμε το αυτονόητο τελικά για την τοπική αυτοδιοίκηση που είναι η οικονομική ανεξαρτησία. Κυρία Καφατσάκη, αν τα έχω λογαριάσει σωστά και τα θυμάμαι σωστά, και συγγνώμη κιόλας γιατί αντιλαμβάνεστε, έχει γεμίσει με αριθμούς το κεφάλι μας αυτές τις μέρες, εσείς καταφέρατε από τη μία Κυριακή στην άλλη να προσθέσετε περίπου 2.700 ψήφους. Ναι. Ο αντίπαλός σας, ο κύριος Θόδας, αντίπαλός σας, ο συνυποψήφιος τέλος πάντων, ήταν 700 ψήφους κάτω στη δεύτερη Κυριακή. Λιγότερο. Μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, εσείς συσπυρώσατε κάποιο κόσμο και ο δήμαρχος δεν κατάφερε να μαζέψει ούτε την πρώτη Κυριακή.
Πώς το ερμηνεύετε? Εμείς απευθυνθήκαμε στις δυνάμεις της αντιπολίτευσης, οι οποίες είχαν μείνει εκτός του δεύτερου γύρου, και επειδή ακριβώς είχαμε πολλά κοινά σημεία, τόσο στο πρόγραμμά μας και στο σχέδιό μας για την πόλη, όσο και είχαμε κοινή πορεία, αν θέλετε, στο διάστημα της προηγούμενης τετραετίας, μπορέσαμε πραγματικά να ακουστούμε από αυτόν τον κόσμο και να έρθουν να μας υποστηρίξουν τη Δεύτερη Κυριακή. Δεν είναι δουλειά των αυτοδιοικητικών, αλλά θα το ρωτήσουμε, γιατί είναι από τα βασικά εκλογικά διακυβεύματα αυτές τις μέρες, και αυτές, καλύπτοντας και τις εκλογές εδώ με τη Βούλα, το βλέπαμε να προβάλλεται ως διαρκές ερώτημα. Αυτή είναι η συνταγή για να ξαναυπάρξει ένας άλλος πόλος πέραν της Νέας Δημοκρατίας στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό? Δηλαδή, να τα βρείτε μεταξύ σας, να το πω έτσι, σε επίπεδο λαού, βάσης, να έρθει από κάτω μια συμφωνία που να λέει, παιδιά, έχουμε τις διαφωνίες μας, αλλά πρέπει κάπως να τα βρούμε, γιατί απέναντι είναι συγκροτημένοι και συγκεντρωμένοι. Συγγνώμη, επειδή δεν το έχω. Ο κύριος Στόδας, ο συνυποψήφιος, ήταν προερχόμενος, υποστηριζόμενος από τη Νέα Δημοκρατία? Ναι, ξεκάθαρα. Μάλιστα. Εγώ θεωρώ... Λέει ανθρωπάκι, ήταν, αν ρωτάς αυτό. Ναι, αυτό θέλω να καταλάβω, ναι. Εγώ θεωρώ ότι πραγματικά πρέπει να υπάρξει αυτή η συνεργασία των δημοκρατικών δυνάμεων, η οποία μπορεί να δώσει με βάση ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και μια συναντήληψη για κάποια πράγματα, όχι για όλα, δεν είναι απαραίτητο για όλα, υπάρχει ένας διάλογος ανοιχτός για πάρα πολλά ζητήματα. Αυτή λοιπόν η συνεργασία μπορεί να δώσει λύση σε πάρα πολλούς χώρους και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Νομίζω ότι έχει αποδειχθεί ότι αυτό δουλεύει, είναι αποτελεσματικό πολλά χρόνια και τώρα. Και να μείνει κλείνοντας σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι μπορεί να επεκταθεί και πρέπει να επεκταθεί. Αλλά όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση που εγώ ασχολούμαι από το 1990, θεωρώ ότι από την πρώτη στιγμή που ασχολήθηκα με την τοπική αυτοδιοίκηση, σε συνεργασία με την παράταση της κυρίας Ακελαρίδου, που ήταν μία από τις πρώτες δημάρχους, γυναίκες δημάρχους στην Ελλάδα, αυτή την παράδοση, την νικηφόρα και αποτελεσματική παράδοση των δημοκρατικών συνεργασιών, τη συνεχίζουμε αυτή τη στιγμή στο δημοσιογράφο. Καλή θητεία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή θητεία, καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.